Ναι, σήμερα, όπως γνωρίζετε, περιμένουμε την επίσκεψη του τεχνικού της ΠΕΚ. Δεν είναι αυτή η ΠΕΚ. Να ξοδέρφεται από το χωριό. Σκάσε επιτέλους. Όλο απορίες είσαι. Από την πυροδομία, κυρία Βασιλική μου. Και θα έρθει να ελέγξει την κατάσταση της πολυκατοικίας. Δικαίως βοκάτε, μαντάμ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φανεί ότι η πολυκατοικία μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πώς σας, αφού το κτίριο έχει τα χάλια του. Γι' αυτό είπα, Αποστόλη μου, να φανεί εκ του ρήματος φαίνομαι. Παριστάνω δηλαδή κάτι το οποίο δεν είμαι. Γιατί δεν είμαι καλά, γιατί αν ήμουν καλά θα ήταν καλά και η πολυκατοικία μας και δεν χρειαζόμαστε να είμαστε εδώ πέρα όλοι στη συνέλευση να τρώνε τα τυροπιτάκια μου! Έλευνα! Θανάση μου, πολλά λες. Θέλει κανείς να πληρώσει πρόστιμο? Όχι, όχι. Η είσοδος είναι γεμάτη ροχμές. Πώς θα τις καλύψουμε? Γι' αυτό έχω μία πρόταση η οποία είναι και απλή και πρακτική. Μην το πετάξετε κάτω το σκουπιδάκι. Δεν σκουπίζω εγώ τσάμα τόση ώρα. Εσείς είστε από την ΠΕΚ? Ναι, δεν μας φαίνεται. Από χιλιόμετρα. Κύριε Μπαλαφούτη, και γιατί ήρθατε με τα πόδια? Με χτυπάς το σοφρέα κάτι από τα παιδάκια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι αρχιτέκτονας από το Δήμο. Ήρθαμε για την τεχνική επιθεώρηση της πολυκατοικίας σας. Θανάσης Μπαλαφούτης, διαχειριστής πολυκατοικίας. Εκ μέρους του εαυτού μου και εκ μέρους όλων των ενίκων, σας καλωσορίζω και σας ευχόμαστε το ευπαρέστητε. Περάστε, Μάρκο, περάστε. Και ο Θεός βοήθος. Αυτή είναι η είσοδος, λίγο καθάρισμα θέλει, δεν έχει τίποτα. Περάστε να πάμε και στο κλιμακοστάσιο, την είδατε την... την πολυκατοικία, την είσοδο, το σανσέρ μας είναι αυτό, ωραίο. Μου επιτρέπετε? Από εδώ πάει στις αποθήκες, γενικά έτσι. Γνωριζόμαστε από κάπου? Ζωγραφιές. Γεια. Πόνια, αυτός είναι πολλά. Με συγχωρείτε. Με λένε Παναγιώτα. Ξεκινάει! Σβήνετε όλα τα κινητά σας και άμα θέλει κανένας να βρει, να πρωτοτυπήσει. Όλα τα ίδια και τα ίδια ακόμα στις συνελεύσεις. Έχουμε βαρεθεί. Ωραία. Ευχαριστώ. Έχω να σας ανακοινώσω λοιπόν δύο νέα. Ωραία, για ξεκινά από τα ευχάριστα. Καλύτερα από το κακό, για να εκτιμήσουμε μετά το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι ο ελεγκτής του υπεχοδέ με ενημέρωσε ότι το πόρισμα θα είναι αρνητικό, καθότι η πολυκατοικία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, μπορεί να φτιαχτεί, αλλά σε τέτοια περίπτωση θα πληρώσουμε πάνω από 100.000 ευρώ. Τι λες, 100.000 ευρώ! 100.000 ευρώ! Άμα δεν το φτιάξουμε, τι θα γίνει? Μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο και να μας διώξουν. Ωραία, ωραία, ωραία. Με τον επιθεωρητή, τι θα κάνουμε? Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να κοιμηθώ μαζί του. Το ποιοτικό χιούμορ τα πάντα εκτιμητέω στις συνελεύσεις μας. Καλά, κοιμήσου εσύ τότε. Έλα, σοβαρευτείτε! Συνέλευση κάνουμε για ένα σοβαρό θέμα. Ηρεμήστε. Τώρα έχουμε το δεύτερο νέο. Υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος έχει να σας κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Μαργαρίτα, φέρε με στον κύριο Κραβαρίτη. Περάστε, περάστε. Και όπως θα διαπιστώσετε, όλα πάνω κάτω τα ίδια είναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Ονομάζομαι Κραβαρίτης και είμαι εκτιματομεσίτης. Ωραία, η γνωριμία μας ξεκίνησε πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Προσφέρω 200.000 ευρώ για κάθε διαμέρισμα αυτής της πολυκατοικίας
Υπό. Προσέξτε. Υπό έναν όρο. Δεκτό! Πουλάω, αφήστε το να τελειώσει. Επιθυμώ να καταδαφίσω αυτό το κτίριο και να κτίσω ένα συγκρότημα γραφείων. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να συμφωνήσετε και να πουλήσετε όλοι. Αλλιώς χαλάει η συμφωνία. Θα πουλήσω! Πουλάω, πουλάω! Εμένα για το θηρορείο πόσο θα μου δώσετε? Τίποτα. Το θηρορείο είναι κοινόχρηστο χώρο. Εντάξει, πάντω εγώ με 100 χιλιάρικα συμβιβάζομαι. Μα τι λες, Μανώλη, αφού δεν είναι δικό σου. Εντάξει, 50 χιλιάρικα τελευταία προσφορά, κύριε Μπαλαφούτη. Αύριο περιμένω την απάντησή σα. Η προσφορά μου είναι πάνω από κάθε λογική για αυτά τα χάλια που έχει αυτό το κτίριο. Σα ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Μήπως 20 χιλιάρικα είναι καλά. Τι, 15, 14, 13, 12, 17, 2, 500 ευρώ επιπλωμένο. Λοιπόν, για λέγε, τι κάνουμε? Το πουλάμε ή όχι? 200 χιλιάρικα για ένα τέτοιο σπίτι είναι πολύ καλά λεφτά. Οπότε το πουλάμε. Από την άλλη, είναι κρίμα, το έχουμε φτιάξει με τόσο κόπο. Έχουμε στεγάσει εδώ μέσα τα όνειρα μια ζωή. Άρα λέμε όχι. Και αν πρέπει να κάνουμε και εκείνες τις επισκευές και πόσα λεφτά είναι. Είναι τώρα καιρός για τέτοια έξοδα. Ωραία, τότε να το πουλήσουμε και να φύγουμε. Έτσι εύκολα, τόσο ανέστητος είσαι. Με τίποτα δεν δένεσαι. Λίγο συνέστημα δεν έχεις μέσα σου. Ρε Μαρκό, τελικά αποφάσισε τι θα κάνουμε. Εγώ είμαι συναισθηματικός και σε δίλημα. Γιατί δεν αποφασίζεις εσύ που είσαι χοντρόπετσος? Γιατί αν αποφασίσω εγώ, μετά θα μου το χτυπάς για μια ζωή. Φυσικά, αφού ποτέ δεν ζητάς τη γνώμη μου. Αν πουλήσουμε τα δυο διαμερίσματα, είναι 400.000. Εντάξει, ρε μάνα, εντάξει. Να πάρετε μια μεζονέτα στα Βόρεια Πράστια. Δεν θα παραλείψουμε. Στην Εκάλη να πάμε, κοντά στο φίλο της μαμάς. Είναι πολύ συμπαθητικός, μπαμπά, θα σ' αρέσει. Δεν μου λες, είσαι σίγουρος ότι αυτό το παιδί είναι δικό σου? Αυτή την απορία την έχει και η μαμά. Έλα, μην βάζετε φιτιλιές τώρα. Λοιπόν, έστω ότι πουλάμε. Με την Αλή και την Ελένη, τι θα γίνει? Δεν θέλω να μιλάω άσχημα μπροστά στο παιδί, αλλά χαίστηκα. Αλήγη! Αλήγη, τα μαθές! Θέλουν να γκρεμίσουν το κτίριο! Μας πετάνε στον δρόμο, θα το κάνουν, λέει, γραφεία! Μίλα, μωρή, ανέστητη, μίλα, μωρή, γαϊδάρα, πες κάτι, δείξω ότι συμμετέχεις στο πρόβλημα! Διαδράσει το ενεργειακό μου πεδίο. Συγγνώμη, αυτό έχεις να πεις. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το. Μην το πω, χτενίζεται. Παιδί μου, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Πού θα πάμε να χωθούμε τώρα? Τα νίκια έχουν φτάσει στο ύψος του φασούλα. Παιδί μου, μ' ακούς που σου μιλάω ή μιλάω σε το τεμ? Συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι είμαι ανέστητη. Ότι αυτή η ιστορία με αφήνει αδιάφορη. Όχι, με συγχωρείς, επειδή δεν μίλαγες και έκανες το γι' αυτό δεν. Γιατί αν θες να ξέρεις, εγώ έχω μεγαλύτερο πρόβλημα από σένα. Ξέρεις τι συνέπειες έχει αυτή η ιστορία σε μένα? Τι άλλη, Κάγη μου? Δεν θα ξαναδώ τον Χρήστο. Συγγνώμη, αυτό σου μείνει από όλη αυτή την ιστορία. Ότι δεν θα ξαναδεί τον Χρήστο. Μωρή, θα στην κόψω εγώ τη γιόγκα. Θα στην κόψω εγώ τη γιόγκα. Μωρό μου, οπουδήποτε αλλού θα είναι καλύτερα. Ναι, αλλά εγώ το έχω αγαπήσει αυτό το σπίτι. Ναι, το σπίτι πάει πακέτο με τους γείτονες. Όχι, όχι, να φεύγουμε. Εντάξει, αν δεν σε πειράζει να ψάξεις για διαμέρισμα. Τι, εγώ θα ψάξω. Και θα κάνεις και τη μετακόμιση. Μωρό μου, τώρα που ξανασκέφτηκα, εγώ το έχω αγαπήσει αυτό το σπιτάκι. Και οι γείτονες συμπαθέστατοι. Ας μείνουμε. Και βέβαια θα πάμε σε μόνο κατοικία. Θα αγοράσουμε εκεί που αγόρασε και η αδελφή σου. Ναι, αλλά τα παιδιά έχουν εδώ τους φίλους τους. Πηγαίνουν τα πόδια στο σχολείο. Δεν πειράζει. Να ξυπνάνε και οι δυο πιο νωρίς να παίρνουν το λεωφορείο. Ναι, αλλά και η γειτονιά, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, μωρέ. Η Παναγιώτα που κουτσομπολεύει. Η Μέρη που καπνίζει αρημανίως. Η Βασιλική που προσπαθεί χρόνια να χάσει την παρθενιά της. Τι λες, μωρέ. Θα μου λείψουν και οι τρεις. Είναι και το άλλο επίσης. Μου αρέσει που είμαι διαχειριστής. Και να είσαι διαχειριστής, Θανάση μου, να είσαι. Αλλά πού? Σε έναν οικισμό με μεζονέτες. Φαντάσου, Θανάση. Κομψές μονοκατοικίες. Και η συνέλευση των ενίκων δίπλα στην πισίνα. Και γκαζόν. Και εκεί επάνω ένα τραπέζι γεμάτο απεριτίφ. Και πιο δίπλα στο μπάρμπεκιου να ψήνονται μπριτσόλες. Δεν το συζητάω. Είναι μία πρόκληση. Αηδίες, παλιατσαρίες. Όλα, όλα τα πουλάμε. Βάζουμε τα φράγκα στην τσέπη και πάμε να βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Παρέα με Γερμανούς και Γάλλους. Θα το κάψουμε. Το σπίτι αυτό είναι το πατρικό μας. Εδώ μεγαλώσαμε. Εδώ παραμεγαλώσαμε. Στη Σαντορίνη θα ξανανιώσουμε. Η ζωή τώρα αρχίζει. Α, το σπίτι αυτό είναι δικό μου. Δεν το πουλάω. Βρε, χαζί. Εκεί μπορεί να χάσει και την παρθενιά σου. Φίλε, θα τον γκρεμίσουν το κτίριο. Θα τον γκρεμίσουν και εμείς θα ζούμε με επίδομα ανεργίας. Συμβόλαιο έχεις? Ε? Όχι. Σκούρα τα πράγματα, φίλε μου. Και τι άλλο είπαμε, ξέρεις να κάνεις? Ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή? Νοικιάζετε διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο, φωτεινό, με θέα. 700 ευρώ, ακριβό είναι. Λοιπόν, ξέρω πώς θα κατακτήσω το Χρήστο.
Νοικιάζεται διαμέρισμα. Υπόγειο, σκοτεινό, χωρίς θέα. 300 ευρώ. Αυτό είναι τεφαρίκι. Να πάρουμε τηλέφωνο, να το προλάβουμε. Χρησιμοποιήσω την αλάνθαστη τεχνική. Όταν κάποιος δεν σε θέλει, την πέφτει στο φίλο του. Τέλειο. Ποιο φίλο του, παιδί μου? Το Μάρκο, το φίλο του. Από τον έναν αγκαίο στον άλλον. Αχ, θα γελάσουμε. Ήταν λάθος που του έδειξα ότι μ' αρέσει. Αν καταλάβει όμως ότι με χάνει, θα κινητοποιηθεί. Κοίταξε να δεις. Και με το Χρήστο μου φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν καταφέρεις μωρία θεόφοβη και φλερτάρεις με τον Μάρκο, θα βγω στην Πανεπιστημίου με το βραγί μου. Τέλεια. Ποιο, αυτό το ροζ με τα πουά? Καλά, στη Δροσοπούλου, γιατί με σένα ποτέ δεν ξέρεις. Σοβαρά τώρα. Παστίχημα ότι σε λίγο καιρό θα τρέχουν πίσω μου και οι δύο. Mm. Αν χάσεις, πληρώνεις και κοινόχρηστα και ΔΕΗ. Και το τηλέφωνο και το νερό. Μέσα. Για σταματή. Για σταματή. Μα σταματήστε επιτέλους. Λοιπόν, τι αποφασίσατε? Θα πουλήσετε όλοι. Καβαρίτη, καβαρίτη, είμαστε σε καλό δρόμο. Προς το παρόν είμαστε 3-3. Σαν το θρασίβουλο με την ΑΕΚ, ένα πράγμα. Μα έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό λέω και εγώ, που πάμε για πρωτάθλημα έτσι. Λοιπόν, σας προσφέρω 40.000 ευρώ παραπάνω σε κάθε διαμέρισμα. Είναι δίστακτος. Αυτή είναι η τελευταία μου προσφορά. Έχετε 24 ώρες για να αποφασίσετε. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, 240.000, είναι δυνατόν να πει κανείς ότι? Εμείς πουλάμε. Μπράβο. Τι? Μπράβο. Άλλα μου έλεγες κάτω. Προσαρμόστηκα στα καινούργια δεδομένα. Εγώ δεν πουλάω, δεν πουλάω, δεν πουλάω. Ούτε κι εγώ. Γιατί καλή, γιατί έτσι μου αρέσει. Το σπίτι μου μόλις το ανακαίνισα και δεν θέλω να πάω αλλού. Καλά καταλαβαίνω, δεν αγαπάτε τα σπίτια σας. Εγώ για 240.000 θα πουλάγα το σπίτι και με αυτήν μέσα. Λοιπόν, από μένα αυτά. Χαίρετε. Όχι, καταλαβαίνετε, τώρα μας παίρνουν στο λαιμό τους. Κύριε Παλαφούτη, με ένα πρόχειρο υπολογισμό το σκορ είναι 4-2. Οπότε μάλλον θα πρέπει να πάρουμε τον εργολάβο τηλέφωνο και να το... Όχι! Έχουμε 24 ώρες. Ποιος ξέρει, μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Γεια σου, Μανώλη. Γεια. Γιατί τέτοιο ύφος? Και... γιατί το σκόνη? Παπά, θα με απολύσουνε. Πουλάνε την πολυκατοικία, θα γκρεμίσουνε το κτίριο και θα χτίσουνε γραφεία. Γραφεία, ε! Εδώ δηλαδή μιλάμε ότι θα χτιστεί τουλάχιστον ένα δεκαόροφο. Οπότε αν υπολογίσουμε 30 γραφεία σε κάθε όροφο, 30 επί 10, 300, δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 400 υπαλλήλους. Έρε εγκυκλοπαίδειες και τελεμεντέδες που έχω να πουλήσω. Ευχαριστώ, ρε παπά, μου κάνεις την καρδιά περιβόλη. Ελένη! Να σου συστήσω, από εδώ είναι ο πατέρας μου. Χάρηκα. Κι εγώ. Μπαμπά, από εδώ η Ελένη, η κοπέλα μου. Άντε. Δηλαδή, δεσποινίστε σοβαρά τώρα. Έχετε σεξουαλικές σχέσεις με το γιο μου. Ω, μπαμπάς είναι χειρότερος από το γιο. Πάντως, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για το ψυχικό που κάνετε. Μπαμπά, δεν πας σιγά σιγά στη δουλειά σου. Χάρηκα και να είστε ευτυχισμένοι. Λοιπόν, έχω ένα βιβλίο για το σεξ που κάνει πολύ καλό στα ζευγάρια. Έλα, μπαμπά. Σε πολύ καλή τιμή. Έλα, μπαμπά, σε παρακαλώ, από εκείνη πόρτα. Μη σπρώχνεις. Ναι, και επίσης, όμως. Ένα βιβλίο για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Μη σπρώχνεις. Επίσης σε πολύ καλή τιμή. Ο μπαμπάς μου. Να σου πω, Μανώλη, πας καλά. Σε συμπάθησε. Πας καλά, λέω. Πώς σου ήρθε να πεις ότι είμαι η κοπέλα σου, ε? Επειδή το κάναμε εκεί πέρα 2-3 φορές. 14. 14. 14. Φτάσαμε και λες 14. Τέλος πάντων, και 24 και 34 να είναι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με εκτέψεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, κατάλαβες? Έχει να σαφείς. Κάνεις την άκρη. Με τρόπο να πουλήσει η Βασιλική το διαμέρισμα. Αχ, σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε να μοιάζει με ατύχημα. Όχι, βρε παιδί μου, άκου. Κοίτα, η αδερφή σου είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί. Πες το χαζί, μην τρέπεσαι. Άκου να σου πω, αυτό εδώ είναι ένα πληρεξούσιο με το οποίο η Βασιλική σου παραχωρεί τα δικαιώματα του διαμέρισματος για να μπορείς να το πουλήσεις. Βρες εσύ λοιπόν μια δικαιολογία και πάτε να υπογράψει. Καλό, καλό, αυτό είναι απλό. Βασιλική, έλα. Πακίτσε. Ναι. Κοίτα, μαζεύουν υπογραφές. Για να σωθεί, λέει, το δάσος του Αμαζονίου. Τι είναι σωθεί? Ένα μεγάλο δάσος, μωρέ, στη Βραζιλία. Έλα, υπόγραψε. Όχι, δεν υπογράφω. Να σώσουν πρώτα τα δικά μας τα δάση και μετά τα ξένα. Έχει και από αυτό. Να σωθούν τα τουρκοβούνια. Όχι, δεν υπογράφω για τα τουρκοβούνια. Ακούσε εκεί τουρκοβούνια. Λες και είμαστε σε τουρκικό ζυγό. Έχει και ελληνικό θέμα. Πάρκο στο ελληνικό. Έλα, μάνα μου. Μεγάλη αλληλογραφία έχεις, Μάρκο. Η φίλη μου. Τράπεζα ΔΕΗ,
Τέλος του μήνα είμαι πολύ δημοφιλής. Τι κολόνια φοράς? Κέρας, με δύο σταγόνες λιμόνι και σως βατόμουρο. Για φρουτοσαλάτα πήγαινε κολόνια κατέληξε. Είναι βαριά. Κοίτα, το άρωμα της κολόνιας εξαρτάται από την προσωπικότητα εκείνου που τη φοράει. Και σε σένα ταιριάζει τέλεια. Τέλεια, ε. Mm-hmm. Εγώ πρέπει να πάω να τελειώσω ένα άρθρο για την εφημερίδα. Α, θα ήθελα κάποια στιγμή, αν έχεις χρόνο φυσικά, να μου μιλήσεις έτσι αναλυτικά για τις εμπειρίες σου σαν δημοσιογράφος. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όποτε θες. Έχω να σου πω πολλά. Πολλά και πικάντικα. Σου μυρίζει κάτι ιδιαίτερο? Όχι. Τι έχεις κάνει στον υπολογιστή μου και δεν μπορώ να μπω στο ίντερνετ? Μα δεν έχεις να πεις τίποτα για την καινούργια μου κολόνια? Σαν φρουτοσαλάτα μυρίζει. Να ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα. Σε πληροφορώ ότι στην Αλίκη άρεσε πολύ. Απλώς σε δούλευε. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι μου την πέφτει. Η Αλίκη. Σε σένα. Δεν κατάλαβα. Προς τι έκπληξη? Έδειξε καθαρά ότι με γουστάρει. Μάλιστα μου ζήτησε να της πω παραλυπόμενα από τη ζωή μου. Τώρα σοβαρά το πιστεύεις? Να σου πω, όταν ήμουν 16 χρονών έβγαινα με μια κοπέλα. Αλήθεια? Και κοιμήθηκες μαζί της? Όχι, γιατί είχε ένα μεγαλύτερο αδελφό. Βλέπεις, Μάρκο σύνελθε. Εσύ κάνεις μπάμ ότι είσαι γκέι. Ναι, ρε. Ενώ όταν μπαίνεις, εσύ λένε καλό στον Πασχάλη Τσαρούχα. Παραδέξου, παιδάκι μου, ότι ζηλεύεις γιατί τσέφτσε και γουστάρει εμένα. Ό,τι θέλεις, λες. Έτσι είναι, γιατί εσύ κερδίζεις την αρχή με την εμφάνιση, ενώ εγώ μετά με την προσωπικότητα παίρνω την παρτίδα. Ναι, ναι. Ο γιατρός πρέπει να σου λέμε πάντα ναι. Γεια. Γεια. Είναι μέσα ο Μάρκος? Εδώ είμαι. Μαρκουλή, έλεγα αν δεν έχεις κανονίσει απόψε κάτι να πηγαίναμε να δούμε το Indiana Jones. Μες στο μυαλό μου είσαι και εγώ ήθελα να το δω. Μήπως θέλει να έρθει και ο Χρήστος μαζί μας? Α, ο Χρήστος δεν μπορεί, έχει δουλειά. Θα περάσω εγώ να σε πάρω κατά τις 8. Αχ, τέλειο, οκ. Τα λέμε. Είπες κάτι και δεν σε άκουσα. Καλά. Είναι φανερό ότι σε χρησιμοποιεί για να ζηλέψω. Ή χρησιμοποίησε εσένα στην αρχή για να ζηλέψω εγώ. Αποκλείεται. Ζηλεύεις. Να ζηλέψω τι? Αφού εσένα δεν σε αρέσουν οι γυναίκες. Α, δεν ξέρω. Αρχίζω να αναθεωρώ κάποιες απόψεις. Πάω να δω τι θα φορέσω. Έλα, Θανάση! Ο χαμό το και αγριεύω. Έλα, Θανάση μου! Ναι, ναι, τον ακούω, κάνει μπάνιο. Τώρα, Θανάση, τώρα! Ναι, ελήφθη. Over. Ποιο είναι το 3α? Μα καλά τώρα, σοβαρά, θα τους κόψετε το νερό. Μάλλον, παιδί μου, ο διαχειριστής έχει ευθύνες και πολλές φορές πρέπει να είναι σκληρός για χάρη του κοινού καλού. Και, ποιο θα γίνει? Εντάξει. Τι άλλο έχουμε? Τι έγινε πάλι με το νερό? Όπα το ρεύμα! Ναι. Έλα, δεν θα φέρω κάτι? Πάλι καλά, αγάπη μου, που πήρες, γιατί εδώ μέσα Λουκία! Λουκία μου! Έτσι! Να μου σχομυρίζουνε τα μπουχαλάκια σας, σαρδελίτσα! Έλα, αυτός είναι! Τι κύριε! Φώτα, τα φώτα, τι πρόκειται τα φώτα, μωρέ! Το κύρι! Κοίτα, παιδί μου! Ναι, ναι, τώρα ερχόμαστε! Ο Χριστός και η μάνα του, δε παιδάκι μου, λες και χιόνισε. Τι κάνεις, γιατί να χτύει? Κύριε, μάνα, δεν έχουμε ρέμα, νερό, δεν έχουμε τίποτα. Τι νομίζω ότι είμαστε καλύτερα παιδάκι με εμείς και εδώ, με τα κεράκια, σαν τον Άγιο Δημήτρο Λουμπαριά, λες. Εκεί πηγαίναμε ραντεβού με τη Μαργαρίτα μου. Έλεγε ότι πάει φροντιστήριο και πηγαίναμε. Πώς κοπήκαν όλα μαζί? Παιδάκι μου, τι περιμένεις τώρα? Με παλιό το κτίριο εδώ πέρα, αφού να σκεφτείς, ο πρώτος διαχειριστής συνάδελφος ήταν ο στρατηγός, ο Νικόλας, ο πλαστήρας. Ο πλαστήρας πέθανε. Να θυμάσαι, τώρα ξέρεις. Και με το κτίριο τι σου κάνει, πόσο να αντέξει αυτό? Εδώ στο διάδρομο έχει φως. Έχει στο διάδρομο. Καμιά φορά προς ξέρει, εδώ πέρα μπορεί τα καλώδια. Μα άλλες φορές πιάνουν, άλλες φορές δεν πιάνουν. Μπορεί να τα βάλει με τα καλώδια. Δεν έχω και τηλέφωνο να ειδοποιήσω κάποιον να πάρω από το δικό σας. Τι με κομμένο το τηλέφωνο? Τι θα γίνει με αυτό το χάρβαλο? Κομμένο κι εγώ. Δεν έχω τηλέφωνο. Ναι, γαϊά, μη σε κρατάω τώρα γιατί μπορεί να έχω και δουλειά στο να πάω να πειθείς κιόλας. Άντε, για αγόρι μου, για.
Ε, ποιος είναι? Από πού παίρνετε? Ποιο λάδι? Γεια σου, Ελένη. Ελένη, να σου πω λίγο. Τι έγινε πάλι? Κοίταξε να δεις, εγώ το σκέφτηκα. Και λέω ότι άμα πουληθεί η πολυκατοικία, εγώ θα φύγω. Θα πάω πίσω στο χωριό μου, στο Κατσιμίδι. Έλεγα, μήπως θέλεις, Ελένη, να έρθεις μαζί μου, να ζήσουμε μαζί το όνειρο. Στο Κατσιμίδι? Γιατί τέτοια μούτρα, Ελένη? Δεν σ' αρέσει το όνομα? Ξέρεις τι είναι το Κατσιμίδι, γιατί πράγμα μιλάμε? Είναι ο πυρήνας των εθνικών απελευθερωτικών αγώνων. Πρωτοστάτησε στη βιομηχανική επανάσταση στο Κατσιμίδι. Να σου πω κάτι, και βγάζει κάτι λεβέντες. Σαν και εσένα. Το στόμα μου το πήρες. Πάμε, ρε Ελένη, να ζήσουμε στο Κατσιμίδι. Κοίταξε να δεις, Μανώλη, κάνω ό,τι θες. Αλλά ένα θέλω να ξέρεις. Εάν φύγεις, χωρίζουμε. Χωρίζουμε. Να σου πω κάτι. Αυτό σημαίνει ότι τώρα δεν είμαστε χωρισμένοι, άρα τα έχουμε. Φανταστικό λάθος κάναμε, μην το κάνουμε και θέμα. Όχι, τώρα. Όχι, δεν το κάνουμε δεν θέμα. Δεν το κάνουμε. Γιατί θέμα. Πρέπει να μου πεις αν τα έχουμε. Να σου πω κάτι. Να προσέξεις τι λες. Πόσο με φτιάχνει αυτό το γορίτσι. Ναι, αλλά τι θα γίνει. Ακόμα να υπογράψει, αδερφή σου. Ξέρε, παιδί μου, κάτι σκέφτηκα για να αντιτουμπάρω. Γεια σας. Γρήγορα όμως, γιατί θα χάσουμε την προθεσμία. Εντάξει. Βασιλική. Πού να στα λέω. Μαζεύουν υπογραφές για να ξαναπαίξει τηλεόραση στον παράξενο ταξιδιώτη. Τώρα τελευταία πολλοί κόσμοι μαζεύει υπογραφές. Τώρα που το λες δεν έχει κάτι. Έλα, μάνα μου, βάλε μια υπογραφή. Να εδώ. Αμπά, μωρέ, αυτά τα παλιά τα βαριέμαι. Εγώ ξέρεις, μωρέ, ποιο έχω επιθυμήσει. Εκείνο με την τσιγκάνα και τον γκλέτσο. Το έχω. Ναι, σοβαρά. Έλα. Φέρε να υπογράψω. Άλιστα. Φούλα μου την ατυχία μου. Ναι, μην ανησυχείτε, θα το πω εγώ. Ο Μανώλης ο θυρωρός είμαι. Γεια. Τι είναι, ρε Χριστό, συμβαίνει τίποτα? Περπατάω να ξεμουδιάσω. Γιατί, πρέπει να σου πάρω την άδεια? Α, έχουμε νευράκια, ε. Τι κάνεις, να παίξουμε κρυφτό? Τι έγινε, Μανώλη, καλά? Γεια σου, Μανελάκι μου. Ρε, βλέπω καλά. Κοίτα να δεις, φλαράκι, που θα μας φάνε τις γκόμενες οι γκέι. Λοιπόν, εγώ κατεβαίνω εδώ. Εμένα μου μένουν δύο στάσεις ακόμα. Τα λέμε. Ναι, γεια. Αλίκη. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Πώς πέρασες με τον Μάρκο, μεγάλη ταινία, ε? Όχι, πήγαμε να πιούμε και ένα ποτό. Καλά, έχει απίστευτο χιούμορ. Ναι, ο Μάρκος όταν έχει όρεξη είναι πολύ καλός. Να σε ρωτήσω, σε ενδιαφέρει όπερα? Αν η παρέα είναι καλή. Ξέρεις, σε ρωτάω γιατί έχω δύο εισιτήρια για το Μέγαρο και ήθελα να δω αν ενδιαφέρεσαι να πάμε μαζί. Για πότε είναι? Για αύριο. Α, αύριο έχουμε κανονίσει με τον Μάρκο να πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής για τον εξπρεσιονισμό. Μπορώ να τα αλλάξω για μεθαύριο, άμα θέλεις. Α, μεθαύριο δεν μπορώ. Έχουμε πει να πάμε να ακούσουμε τζαζ. Δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γεια. Πού ήσουνα? Εδώ τριγύρω. Συνάντησα τυχαία την Αλίκη και μου είπε πως έχετε κανονίσει να πάτε σε μια έκθεση ζωγραφικής αύριο. Γεγονός. Και να ακούσετε τζαζ μεθαύριο. Αλήθεια, αλλά σαν τι ενδιαφέρει. Τίποτα. Βασικά ήθελα να την καλέσω να πάμε στην όπερα. Εντάξει, μερικά κάποια άλλη στιγμή, δεν χάθηκε ο κόσμο. Μάρκο, η Αλίκη δεν έχει ιδέα από εξπερσιονισμό και τζαζ. Ούτε εσύ από όπερα. Μέχρι προχθές πίστευες ότι η Τραβιάτα είναι ιταλικό παγωτατζίδι. Συγγνώμη, αλλά μαθαίνω να την εκτιμώ. Και η Αλίκη τον εξπερσιονισμό. Να σου θυμίσω ότι την Αλίκη την γνώρισα πρώτος εγώ. Έτσι δεν συμβαίνει πάντα. Εσύ τις γνωρίζεις, προτιμάνε εμένα στο τέλος. Τι γίνεται τώρα, το παίζεις άντρας? Αν είναι μικρόβιο, το έχω κολλήσει από σένα. Ναι, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Ελένη, πρέπει να ζητήσεις αύξηση. Θα έχεις έξοδο αυτό το μήνα. Μη μου πεις. Ναι, ακριβώς. Τώρα, με θέλουν και οι δύο. Δεν τα πιστεύω, ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι άντρες, ρε παιδιά. Ούτε στους γκέι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Φαντάσου ότι με περίμενε ο Χρήστος στις κάλες για να με καλέσει να πάμε μαζί στο Μέγαρο. Καλά, εσένα δεν σου άρεσε ο Χρήστος? Ναι, αλλά μου αρέσει τώρα και ο Μάρκος. Είναι άντρας ευαίσθητος και καλλιεργημένος. Τι άλλο θα ακούσω, Χριστέ μου? Ο Μάρκος άντρας. Και σε λίγο έρχονται και τα κοινόχρηστα. Θα χτυπήσουν την πόρτα. Αχ, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Είναι και οι δύο υπέροχοι.
Μωρή αντροχωρίστρα! Θα του γυαλίσει το σπίτι! Θα βάλει δύο ανθρώπου γκέι να πιαστούν μαλλί με μαλλί για τα μούτρα σου! Θα βήξουν τα πρωινάδικα! Μα σοβαρά τώρα, μετά από τέτοια πολιορκία πιστεύει ακόμα ότι είναι γκέι! Δεν τρώγεσαι με τίποτα! Τάκη, γιατί κάθεσαι στα σκοτεινά, τι έχουμε διακοπή? Σε 7 πληγές του Φαραώ αυτές έχουμε. Και κρύο, ρε αγάπη μου, γιατί δεν ανάβεις τη θέρμανση? Δεν έχουμε θέρμανση, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε ΔΕΗ, δεν έχουμε τίποτα. Και εσύ μυρίζεις σαρδέλες. Εμένα γάβρος μου φάνηκε. Λουκιά, δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Η συμμορία με τις κρύες εκδικείται. Καλύτερα να φύγουμε όσο προλαβαίνουμε. Δηλαδή τώρα τι εννοείς, ότι όλα αυτά μας τα κάνουν οι γείτονες? Σου φαίνεται τυχαίο που είναι το μοναδικό διαμέρισμα με βλάβες? Εδώ μου ανάλυση, ανοίξτε. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει να ανακατεύω. Και δεν με νοιάζει κιόλας που μπορεί να χάσω τη δουλειά μου, αλλά. Τι είχατε, σαρδέλες ψητές? Είδες που έλεγες γάβρος. Λέγε. Τι έχει μείνει κανένα πιατό? Λοιπόν, οι γείτονες έχουν αποφασίσει να σε κάνουν τη ζωή κόλαση. Α, ώστε αυτοί τα κάνουν όλα. Ωραία, λοιπόν. Αν θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν. Λουκιά, τι πας να κάνεις? Σκέψου τα γυναικόπαιδα. Τάκη, δεν θα μας κουνήσει κανείς από εδώ. Πάμε, Μανώλη. Η αντεπίθεση τώρα αρχίζει. Ρε, Μαργαρίτα, μήπως. Το παρακάναμε τους από πάνω, ρε κορίτσι. Αχ, Θανάση μου, μην κάνεις πίσω. Έλα εδώ. Κοίτα τη μονοκατοικία και ατένισε το μέλλον. Δεν λέω, ωραία είναι, αλλά. Αλλά κοίτα και τις θέσεις του γκαράζ. Το γκαράζ. Ω, ωραίο είναι. Χωράει δύο αυτοκίνητα, δε. Δεν θέλω υπερβολές, Θανάση μου. Ένα αυτοκίνητο είναι αρκετό. Ναι, αλλά επειδή η κόρη μας μεγαλώνει τώρα, θα πάρει ένα δίπλωμα να της πάρουμε και ένα αυτοκίνητο. Θανάση, η κόρη μας και όμορφη είναι και έξυπνη είναι. Θα βρει άντρα με αυτοκίνητο. Α! Τι κάνει! Αυτοί από πάνω το έκαναν, αυτοί! Τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι με εμάς! Εμείς δεν πειράξαμε ποτέ κανέναν! Τώρα εμείς έχουμε ρεύμα. Και εκείνη όχι. Τελικά αυτή η ιστορία έχει πολύ πλάκα. Ναι, αλλά θα κατέβει ο κύριος Μπαλαφούτης, θα κλείσει το δικό σου και θα ξανανοίξει το δικό του. Δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο εύκολο. Σιλικονί! Σατανικό! Το είσαι? Ναι. Επιτέλους. Επιτέλους η κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί και λίγο με τους συνταξιούχους. Ο κοινωνικός τουρισμός οργανώνει ταξίδι στην Κούβα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αλήθεια? Βέβαια. Έλα, υπέγραψε εδώ, περίμενε. Ναι, εδώ. Και ένας Κουβανός περιμένει να σου δείξει το νησί του. Α, όχι. Ο τουρισμός για σεξ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ενδιαφέρει εμένα. Εσύ κάτσε στην παραλία και κάνε ηλιοθεραπεία. Έλα, υπέγραψε. Και είναι όλα τζάμπα. Άμα σου λέω, τι σου λέω. Έλα. Όχι. Άμα ακούς όλα τζάμπα, υπάρχει κάπου παγίδα. Όταν λέμε τσάπα δεν εννοούμε και τσάπα. Τσάπα κάτι θα βάλουμε κι εμείς. Ένα συμβολικό ποσό. Έλα, υπέγραψε. Υπόγραψε πρώτη εσύ. Ευχαριστώ. Δεν υπογράφω, να πας μόνη σου. Να βρω και λίγο την ησυχία μου. Τι αδρεναλίνη, μωρό μου! Αγάπη μου, τι έκανες? Έκοψε το ρεύμα του κύριου Μπαλαφούτη. Και το νερό και το τηλέφωνο. Πανηγύρι! Λουκιά, με τρομάζεις, ε! Αρχίζεις και γίνεσαι σαν κι αυτούς. Ναι, η ίδια η κυρία Μαργαρίτα, μόνο που έχει μικρότερο στήθος. Τάκη, πρέπει να μηνθούμε. Να δεις που από εδώ και πέρα. Που κάνετε, είναι απαράδεκτο! Θα σας καταγγείλω! Δεν πρέπει να περάσει έτσι! Μην μου πεις ότι δεν το διασκεδάζεις. Ου, τρελό γλέντι. Ναι, τελικά σε αυτή την πολυκατοικία δεν πλήττεις ποτέ. Αλλά αύριο θα δεις τι έχεις να πάθεις. Λουκία, δεν την αντέχω άλλη αυτή την κατάσταση. Ωραία, τι θέλεις να κάνουμε? Να πουλήσουμε το σπίτι και να φύγουμε? Μπορεί να είναι καλύτερα, θα γλιτώσουμε και τα πρόστιμα της πολεοδομίας. Για πρόστιμο, μωρέ. Το κτίριο στατικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μα αφού ο τεχνικός είπε ότι είναι τιμόροπο. Και εγώ είμαι αρχιτέκτονα και σου λέω ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Προφανώς δωροδοκήθηκε ο τεχνικός για να το βγάλει άχρηστο να το αγοράσει ο εργολάβος. Αυτό τίποτα. Τι καθόμαστε, αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζονται αποδείξεις. Να σου πω. Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να σώσεις το θηρορείο σου? Να σκοτώσω. Να κάψω, να πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια, να γίνω καμικάζι, να φάω σαλιγκάρια. Δεν μου αρέσει καθόλου τα σαλιγκάρια, τις χαίνομαι έτσι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
Δεν γίνεται, δεν μπορώ να βρω τρόπο. Δεν υπογράφουμε τίποτα. Κατέμιδες είμαστε. Και εξαιτίας σας θα χάσουμε τόσα λεφτά. Μήπως αν την αρκώναμε. Έλα. Γιατί δεν βάζουμε τον Πέτρο να αντιγράψει την υπογραφή της. Τη δική σου, την κάνει μια χαρά. Τι λες, παιδάκι μου. Να στο κρατήσω και την υπογραφή μου. Σπάνια, μόνο σε ώρες ανάγκης. Τώρα τι κάνουμε, καλέ. Η διορία τελειώνει σήμερα. Μέρι, τι είναι αυτό το χαρτί που άφησε στο τραπεζάκι? Γράφει επάνω το όνομά μου και κάτι για ένα πληρεξούσιο. Όχι, Βασιλική, να σου εξηγήσω. Α, γιατί δεν μου είπες τίποτα, ε? Τι υπόθεση είναι αυτή? Γιατί πρέπει να τα μαθαίνω εγώ πάντα τελευταία? Κυρία Βασιλική, απλά η Μέρι ήθελε. Όχι, μη τη δικαιολογείτε, κυρία Θανάση. Πάντα έτσι κάνει. Κάθε μέρα μου φέρνει ιδέες να υπογράψω και ξεχνάει τα βασικά. Πού έχει το μυαλό σου? Βασιλική, όλο ήθελα να σου το πω. Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Πάρ' το από εδώ και να μην το ξαναδώ. Το έχω υπογράψει. Το υπογράψει. Τώρα μας μένει μόνο ένας. Καλημέρα. Πώς κοιμήθηκε? Χάλια, πιάστηκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά που τσακωνόμαστε πρέπει εγώ να κοιμάμαι στον καναπέ. Και στον καναπέ κοιμάται αυτός που έχει άδικο και νιώθει ενοχές. Κοίτα, Μάρκο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Όλη αυτή η υπόθεση με την αλήθεια έχει καταντήσει πολύ γελία. Τουλάχιστον κατάλαβες ότι μετράμε και οι δυο σαν άντρες. Για να μην σου πω δηλαδή ότι εγώ μετράω και λίγο περισσότερο. Ωραία, λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό, πάω τώρα στο σπίτι της Αλίκης για να της πω ότι είμαστε γκέι. Αλήθεια, να έρθω κι εγώ, δεν θέλω να το χάσω. Και δεν έρχεσαι. Ωραία, μισό λεπτό να φέρω τη βιντεοκάμερα. Κοίτα, Μάρκο, μιλάω σοβαρά. Και εγώ μισό λεπτό να φορτίσω την μπαταρία. Μάρκο. Καλά. Αλίκη, φεύγω! Έχω αργήσει! Αλικάκι, μ' ακούς? Φεύγω! Αλικάκι, μένω! Αυτό δεν το χάνω τώρα, εγώ με τίποτα. Περάστε, παιδιά, περάστε! Γεια! Γεια, γεια! Καθίστε, παιδιά! Καθίστε, θα το σπίτι σας, παιδιά! Έλα, Αλίκη! Αλίκη! Έλα, έλα, έλα! Γεια σας! Yeah. Καλά, εσύ δεν βιαζόσουνα! Καλά, τώρα δεν χάθηκε ο κόσμος να καθυστερήσω 2-3 ώρες εκεί πέρα. Αλίκη, συζητούσαμε με τον Μάρκο για σένα και θέλουμε να σου πούμε κάτι. Όχι. Εγώ έχω να σας πω κάτι. Ξέρω ότι αρέσω και στους δυο σας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Βασικά ναι, και αυτό είναι. Παραδέχομαι ότι στην αρχή μου άρεσε ο Χρήστος. Τα βλέπεις. Αφού όμως ο Χρήστος δεν μου έδινε σημασία, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον Μάρκο για να τον κάνω να ζηλέψει. Τι σου έλεγα? Βέβαια, όταν άρχισα να βγαίνω με τον Μάρκο, ανακάλυψα ότι είναι εκπληκτικός άντρας. Συνέχισε, καλά το πας. Με στοιχεία που μου αρέσουν πάρα πολύ και εσύ δεν τα έχεις. Άμα η κοπέλα έχει γούστο και ξέρει να βλέπει. Ένα λεπτό. Τι στοιχεία? Δεν έχει σημασία πια. Τώρα εγώ αποφάσισα ότι πρέπει να μείνουμε φίλοι. Πολύ περίεργο. Σε άλλη περίπτωση θα τους έπαιρνε και τους δυο. Είδες? Τίποτα. Τι να πω. Οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφασή σου. Αυτό ήτανε. Mm-hmm. Τώρα σοβαρά αυτό ήτανε. Ναι. Μισό λεπτό. Ο Χρήστος έχει κάτι να μας πει. Α, να μην χάνουμε τις ελπίδες μας δηλαδή. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι... Α, και να σας πω φυσικά ότι είσαστε από τους πιο γοητευτικούς άντρες που έχω γνωρίσει. Πάνω που είχα αρχίσει να πιστεύω ότι... Να το πω. Σεμνά όμως. Σεμνά. Ότι είσαστε γκέι. Ενώ τώρα δεν το πιστεύεις πια. Όχι, καλέ. Μια ιδέα ήταν και πέρασε. Ναι, καλέ. Τώρα ρίξτε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Λέγε. Συμφωνώ απόλυτα με την Αλίκη και ότι θα ήταν κρίμα να χαλάσουμε μια ωραία φιλία για ένα περιστασιακό... Τίποτα άλλο. Όχι. Τίποτα άλλο. Αυτά. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια. Τζάμπα έχασα την ώρα μου. Και μην ξεχάσεις να πληρώσεις και τους λογαριασμούς. Μάλιστα, ναι. Θα τους πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλύτερα να έβγαινα στην Τροσοπούλη με το βραγί. Μανώλη! Μανώλη! Α! Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Ελένη, γεια σου. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι, τι? Λοιπόν, κοίτα. Είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα το πω. Τι είναι, βρε, Ελένη?
Λοιπόν, Μανώλη, τα έχουμε. Τι? Αλλά μην το κάνεις μπουκίνο, εντάξει. Τι είναι, δηλαδή τα έχουμε, έχουμε σχέση. Ναι, έχουμε. Και τι, δηλαδή μεταξύ μας υπάρχει δεσμός. Ναι, υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, Ελένη. Τι? Δεν τα έχουμε, δεν θέλω εγώ να τα έχουμε, τα χαλάμε, σε στέλνω. Γιατί ρε Μανώλη? Γιατί Ελένη, εγώ δεν θέλω να είμαι με μια γυναίκα που ντρέπεται για μένα. Ντρέπεται για το ποιος είμαι, ντρέπεται για τη δουλειά που κάνω και πάνω απ' όλα ντρέπεται για το ένδοξο κατσιμίδι μου. Έλα, τελείωσε, τα χαλάσαμε τώρα. Πήγαινε. Μα εδώ λείπει μια υπογραφή. Ναι, είναι ακόμα ένα διαμέρισμα το οποίο αντιδρά. Θα τον πείσουμε τον Ένικο που θα πάει, δηλαδή. Μπορούμε να γκρεμίσουμε το κτίριο με τον Ένικο μέσα. Ποιο είναι το διαμέρισμα που δεν θέλει να πουλήσει? Το 3α. Όλο προβλήματα μας δημιουργούν αυτοί. Μην ανησυχείτε. Θα αναλάβω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν τρόποι για να συνετιστούν οι δίστροποι. Μας έχει ξανασυμβεί αυτό. Με τι σκέφτεστε να κάνετε? Σήμερα κιόλας θα τους επισκεφτούν οι δύο δικοί μου. Σε μια ώρα η υπόθεση θα έχει λήξει. Χαίρετε! Χαίρετε, χαίρετε! Ναι, χαίρετε, γεια σας, το καλό. Παρακαλώ, θα τους. Θα πούμε. Ρε, παιδιά. Τι είπε αυτός? Δεν ακούσατε τι είπε. Δαστήνη λέει δύο τύπους. Δύο μπράβους. Αυτός είναι μαφιόζος. Αυτός προκειμένου να γκρεμίσει το κτίριο είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Καλά, τα παιδιά κινδυνεύουνε. Ναι. Μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί όμως. Εγώ δεν πουλάω το σπίτι μου σε αυτόν. Ναι. Θανάση, ξύπνε. Με ζωνέτε έκανε φτερά. Μα πού ζούμε, ρε παιδιά? Ούτε κι εμείς πουλάμε. Για μια υπόλοιψη ζούμε. Πάει και τον καράζ, πάει και η πισίνα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε την αστυνομία. Όχι, όχι. Θα τους αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Ναι. Εμείς είμαστε ένας, δύο, τρεις και αυτοί είναι δύο. Τέσσερις. Με κι εγώ μέσα. Άμα θέλουν βία, θα την έχουν. Ετοιμάστε τα φορεία, θα έχουμε τραυματίες. Δεν τι σε αγάνε αυτό, να πούμε. Πόσα πολύ μου έχεις βάλει. Λοιπόν, τα κατάλαβες, δεν θα ξαναπώ. Δεν είμαι και χαζός. Πες τα άλλη μια να τα ακούσεις, κυλουγιά. Σε λίγη ώρα έρχεται ο μηχανικός αυτός ο πουλημένος. Μπράβο. Εσύ λοιπόν θα του μιλήσεις γενικά και γλυκά και απαλά. Και ήθελα να πατήσεις το κουμπί. Όχι, δεν θα του πάρει συνέντευξη. Θα του μιλήσει με γλυκά, όταν λέμε διακριτικά, άλλο εννοώ. Δεν θα μας βγει σε καλό. Είπε κάτι. Εγώ. Φέρα εδώ. Πού το. Και μετά θα καταφέρεις και θα τον κερδίσεις, θα το μολύσεις στο θέμα της δωροδοκίας. Και άλλο θα κελαϊδίσει. Φιλετάκι, χάνεις τα λόγια σου. Εγώ κάτι τέτοιους τύπους τους έχω για πρωινό. Τι για πρωινό, για πριν το πρωινό. Πάτα το κουμπί, πάτα το. Απαλά και γλυκά. Χαίρετε. Έφερα και την αναφορά της πολεοδομίας για την πολυκατοικία. Βρε, καλώς τα μάτια μας τα δυο. Λοιπόν, σου έχουν πει εσένα ότι έχεις φάτσα παντεώνα. Σας παρακαλώ, κύριε. Να σου πω, σε λάδωσε το άλλο το καθήκη για να πάρει το κτίριο, ε. Συγγνώμη, αλλά δεν σας επιτρέπω. Δεν μου επιτρέψεις εσύ, μου επιτρέπω εγώ. Τώρα θα πάρω την πολεοδομία τηλέφωνο να δούμε αν το κτίριο είναι τιμόρο που είναι. Δεν κατάλαβα, με απειλείς. Γάτος είσαι. Ναι, Γενική Γραμματεία Προστασίας Περιβάλλοντος. Λάθος πήγα. Ναι. Γενική Γραμματεία Πολεοδομίας. Γεια σου, ρε Μιχαλή, ο Μανώλης, ο ανιψιός του υπουργού. Είναι και ο θείος. Τι έχει τα μπουρίνια του. Βέβαια, αφού πλακώθηκε χθες με τη θεία. Ας το κάτω, περίμενε, περίμενε. Έλα, θεία, Γιώργο, μα, θα με αφήσει να μιλήσω. Θα σου εξηγήσω, άνθρωπέ μου, θα σου εξηγήσω. Λέγε, σε πληρώνει ο κραβαρίτης για να κάνεις ψεύτικες αναφορές, ναι ή όχι? Τι να κάνω με ένα ψωρομισθό του δημοσίου. Πέντε φορές πήγα στο θείο σου για αύξηση, αλλά τίποτα. Δηλαδή. Το παραδέχεσαι. Οι ανάγκες, βλέπετε. Για πες το λίγο πιο καθαρά να σε πιάσω. Έχω τέσσερα παιδιά. Τι θέλεις να κάνω? Περισσότερη αντισύλληψη για λιγότερη διαφθορά. Άντε τώρα, φέρε και το κινητό. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα. Θα δω, δεν ξέρω. Να, θέλεις λεφτά? Λεφτά, να θέλω εγώ λεφτά. Όχι, ωραίο ρολόι είναι αυτό. Το θέλεις, πάρ' το. Όχι, δεν το είπα. Πάρ' το, δικό σου, δικό σου. Δικό σου. Ορίστε, ορίστε. Καινούριο είναι. Δικό σου. Με γεια σου. Με γεια σου και γεια. Για χαρά, ε. Γεια, γεια. Και πού είσαι? Χαιρετισμού στο θείο σου, ε. Γεια. Πέρα μέσα, απίστευτος, ε. Τρομερός. Ρώταμε, ρώταμε τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω να τις διαβάζω έτσι, μάλλον θέλω ηλεκτρονικά. Καλά, καλά. Έλα, θα μπλέξουμε σε καυγά τέλεια. Θα σε Μαρκό. Καλύτερα να πάω μόνο εγώ. Γιατί? Γιατί εσύ δεν έχεις μπλέξει πρώτα σε καυγά και επιπλέον μπορεί να μην φανείς πολύ άντρας. Μπορεί να μην φανείς πολύ άντρας. Τελικά γίνεσαι πολύ ρατσιστής ώρες-ώρες. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα, να το δεις και μόνος σου. Έλα, ρίξε μια μπουνιά. Δεν θέλω. Έλα, βρε, δεν πειράζει. Μια δοκιμή κάνε. Να βλέπεις. Ακόμα και από τη θέση του σώματός σου. Φαίνεται ότι. Γάμο το τι κάνεις. Θα δεις τώρα πώς θα πριστεί. Άσε άντρα. Πάω μόνος μου. Φιλέ,
Έπρεπε να σου από μία μεριά να δεις πως παγίδεψα τον τεχνικό της πολεοδομίας. Σε ένα λεπτό τα έχει ξεράσει όλα. Μιλά σοβαρά. Ρε, έδωσα ρεσιτάλ σου λέω. Τα έχω γράψει όλα σε κασέτα, ε. Θες να ακούσεις. Δηλαδή ισχύει ότι δεν θα τον γκρεμίσουν το κτίριο. Πάει αυτό, ρε. Λύθηκε σου λέω. Μη σου πω ότι θα εκβιάσουμε τον Γκραβαρίτη να πληρώσει για όλες τις επισκευές του κτιρίου. Αυτό δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αν ακούς την κασέτα θα καταλάβεις. Θες να ακούσεις. Γεια. Κοίτα η κόρη του Μπαλαφούτη. Δεν σηκώνει, μα δεν σηκώνω. Φίλε, είναι πολύ καυτό μόρο αυτό. Για να το βάλεις κάτω και να μην το αφήνεις να πάρει ανάσα. Μη σου την κρυόκολλη τη μάνα της. Πρώτα ήρθα κατευθείαν στο ξύλο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ξύλο κατευθείαν. Να φωνάξουμε τον κύριο Τάκη, μήπως έτσι για... Οι δυο μας είμαστε αρκετοί. Πού έρχονται, είναι στη γωνία. Κάτσε, κάτσε. Άλλο, μάνα, εδώ, κάπου εδώ πρέπει να φτάσω. Πού να δεις κάτι φάτσες, να μου το θυμηθείτε, αυτή είναι οπλισμένη. Και σήμερα θα δείτε πρώτη φορά τον γαμπρό σας. Ναι, και όσο να είναι έχουν μια αγωνία, μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αρχιτέκτονας για να κάνει τον σκητσογράφο. Αλλά νομίζω ότι τον αγαπάει πολύ. Εκεί είναι που κολλάω. Αλλά θα τον στρώσω εγώ και θα... Ε, πού πάμε. Στο 3A να κάνουμε μια επίσκεψη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ρε, υπάρχει. Παπάκια! Το χτυπάει, είναι ο πατέρας μου! Δεν σε στείλω εργολάβος. Ποιος εργολάβος, μωρέ, κι εσύ! Μήπως να σας φέρω να κάτσετε ένα ποτηράκι νερό. Τίποτα δεν θέλω. Ανάστης Μπαλαφούτης, διαχειριστής της εντάθε κείμενης πολυκατοικίας. Από εδώ ο Μανώλης, από εκεί η κόρη σας. Ξέρετε, σας περάσαμε για μπράβος που έστειλε ένας εργολάβος που θέλει να μας φάει τα σπίτια. Τι να πω, τι να πω, ρε, γιατί άμα το πω αυτό που θα πω! Η αλήθεια είναι, κόρη μου, πώς έχεις προστασία. Τόσο σωματοφύλακες που το ρουβάς. Ποιος θα δώσω. Έλα, μπαμπά. Λοιπόν, Τάκη, η κόρη μου λέει πως σκοπεύετε να παντρευτείτε. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή επιμένετε, δεν το έχετε μετανιώσει ακόμη. Μπαμπά! Εγώ με τις πιάτσες και τα λεωχήμα. Σκέφτηκα να σου κάνω ένα δωράκι, Τάκη. Ωραία, ευχαριστώ. Παραπαιδιά, ρε, ποδήλατο. Κάτι καλύτερο, Τάκη. Τι? Από Δευτέρα πιάνεις δουλειά στην εταιρεία μου. Εμείς οι δύο θα στρώσουμε δρόμους, θα χτίσουμε γέφυρες, θα σηκώσουμε κτίρια, θα τζακίσουμε την αγορά. Παπά, ο Τάκης είναι σκητσογράφος. Σκητσογράφος. Είναι χόμπι. Τώρα που παντρεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, θα πιάσει μια κανονική δουλειά. Σύμφωνη, Τάκη. Κοιτάξτε, εκτιμώ την προσφορά. Σύμφωνη, γιατί με το γάμο σφίγγουν οι κόλλοι. Ο δικός μου. Γαμπρέ μου, καλώς ήρθες στην οικογένεια. Καλώς σας βρήκα. Οχ. Και Δευτέρα πρωί-πρωί σε περιμένω στα γραφεία. Πάω γιατί άργησα. Να συγγνώμη, όταν λέτε πρωί-πρωί, τι εννοείτε. 10.30, 11 παρά, ό,τι και κάτι. Τα λέμε πρωί, εννοούμε στις 8, αλλά επειδή εσύ ανήκεις στην ηγετική ομάδα, έλα στις 7. Γαμπρέ μου, σε φίλησα. Ναι, βεβαίως, άλλη μου. Δεν πειράζει, θα σε ξαναφιλήσω. Μα δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που η κόρη μου βρήκε ένα τόσο προκομμένο παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Σε μισή ώρα θα έχουμε ξεμπερδέψει. Θα το δεις τώρα αυτό. Απαγορεύεται η είσοδο. Όλοι εδώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας αποφασίσαμε να μην πουλήσει κανείς το διαμέρισμα. Εμείς είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι. Δεν κάνουμε συμφωνίες με τον υπόκοσμο. Και μην νομίζεις ότι θα φοβηθούμε τους μπράβους που μας έφερες. Μπράβους! Ο δικηγόρος και ο λογιστής μου είναι. Ήρθαμε να δώσουμε 50.000 παραπάνω σε αυτούς τους άκρηστους. Του τρίτου. Τι! Τότε αλλάζει το πράγμα. Παρακαλώ, περάστε. Καρέκλες για τα παιδιά, καλέ. Καρέκλες, είστε βέβαια. Αλλά δεν βλέπω να βρίσκουμε άκρη με εσάς. Πάμε να φύγουμε! Όχι, καλή, πού να πας! Από τη σημαίνει! Αυτό να έρθει να μου το πει στο δρόμο, ρε! Μαρκό, στο δρόμο είμαστε. Πάμε να φύγουμε! Ένα λεπτό. Γιατί εγώ εδώ πέρα έχω μια κασέτα που αποδεικνύει ότι δωροδόκησε τον τεχνικό της πολυοδομίας για να βγάλει άχρηστη την πολυκατοικία και να την πάρει όλη εσύ. Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Πάτα πλέι, ρε, Τάκη, να κόψει. Πάτα πλέι, να μάθει η ώρα. Κατά το πουκαμισό μου η καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι. Θα βάλει να ακούσετε Λάρα, είναι από την άλλη πλευρά. Τώρα βάλτε το στη μούρη, Τάκη, βάλτε το. Από αυτό θα τα ακούω καλύτερα. Έτσι. Για ακούω. Κοίτα η κόρη του Μπαλαφούτη. Δεν σηκώνει, μα δεν σηκώνω. Φίλε, είναι πολύ καυτό μόνο αυτό. Είναι να το βάλεις κάτω και να μην το αφήνεις να πάρει ανάσα. Όχι σαν την κρυόκολη τη μάνα της. Βέβαια και η μάνα της έχει, είναι έτσι. Εγώ κρυόκολη!